Ο ΟΤΕ είναι μία από τις τρεις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Ενώ όμως υπήρξε για δεκαετίες κρατικός οργανισμός, σήμερα λιγότερο από το 1,2% του ΟΤΕ ανήκει στο δημόσιο. Αντίθετα, πάνω από το 53% του οργανισμού ανήκει στη γερμανική Deutsche Telekom. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε την ιστορία του ΟΤΕ, που συνδέεται άρρηκτα με την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Πώς σε κάτι παραπάνω από μία δεκαετία ξεπουλήθηκε στους Γερμανούς και ποιες είναι οι νέες εξελίξεις στον οργανισμό. Η αρχή των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Mr. Watson, come here. I want to see you. Κύριε Watson, έλα εδώ. Θέλω να σε δω. Αυτή είναι η μετάφραση των πρώτων λέξεων που μεταδόθηκαν ποτέ τηλεφωνικά. Αν και ασαφή και γεμάτα θόρυβο, τα λόγια αυτά γράφτηκαν στην ιστορία. Ο Alexander Graham Bell κάλεσε τον βοηθό του, Thomas Watson, στις 10 Μαρτίου του 1876. Δύο χρόνια αργότερα, το 1878, δημιουργήθηκε η εταιρεία τηλεφώνου Bell's Patents Limited, προκειμένου να προωθηθεί η εφεύρεσή του. Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες ήταν πλέον γεγονός. Δεδομένης της εποχής και των δυσκολιών που είχε περάσει η Ελλάδα τις προηγούμενες δεκαετίες, κάποιοι θα πίστευαν ότι το τηλέφωνο θα έκανε πολλά χρόνια για αυτά στη χώρα μας. Μην ξεχνάμε ότι το 1878 ξεκίνησε η Επανάσταση της Ηπείρου και εκείνη της Μακεδονίας. Όμως, μόλις 14 χρόνια αργότερα, τον Αύγουστο του 1892, μπήκαν οι βάσεις του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της Ελλάδας. Στα μέσα του καλοκαιριού, η κυβέρνηση του Χαρέλαου Τρικούπη ψηφίζει νόμο περί τηλεφωνικής συγκοινωνίας. Με αυτόν κατοχυρώνεται το κρατικό μονοπόλιο. Αρχές του 20ου αιώνα, το 1904, συστήνεται το Υπουργείο Συγκοινωνιών. Σε αυτό υπάγεται και η Υπηρεσία Τηλεπικοινωνιών με τη μορφή Γενικής Διεύθυνσης. Λεγόταν TTT, δηλαδή Ταχυδρομεία, Τηλεγραφία, Τηλεφωνία. Παρά τη λειτουργία της TTT, η τηλεγραφία και η τηλεφωνία σε εγχώριες και διεθνείς επικοινωνίες ήταν αποσπασματικές και ασυντόνιστες. Για την καλύτερη οργάνωση των τηλεπικοινωνιών, το 1926 ιδρύθηκε η Ανώνυμη Ελληνική Τηλεφωνική Εταιρεία, ΑΕΤΕ. Σκοπός της ήταν να ενοποιήσει το σύνολο ανάλογων δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων τηλεπικοινωνιών. Αυτά ήταν τα θεμέλια για την ίδρυση του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος. ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ ιδρύθηκε το 1949 με τον νόμο 1049. Κατά την ίδρυση του ΟΤΕ υπολογίζεται πως υπήρχαν λιγότερες από 65.000 τηλεφωνικές γραμμές σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου ένα τηλέφωνο για 100 κατοίκους. Με το υψηλό κόστος μιας τηλεφωνικής γραμμής, ουσιαστικά τηλέφωνο είχαν μόνο οι κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι πολίτες που ήταν ιδιαίτερως εύποροι, κυρίως οι μεγάλοι επιχειρηματίες. Ο ΟΤΕ ουσιαστικά αντικατέστησε την Ανώνυμη Ελληνική Τηλεφωνική Εταιρεία και αποτέλεσε το μοναδικό τηλεφωνικό φορέα της χώρας για περίπου 50 χρόνια. Η τότε αξία των εγκαταστάσεων του ΟΤΕ ήταν 7,28 δισεκατομμύρια δραχμές. Λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό, αντιστοιχούν σε περίπου 2,67 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο οργανισμός πήρε και βοήθεια 9 εκατομμυρίων δραχμών. Το ποσό αυτό προήλθε από την κατανομή του σχεδίου Marshall. Στην υπηρετική χώρα, οι δυσκολίες που συνάντησε ήταν απίστευτες. Τα πρώτα τηλεφωνικά δικτύα ήταν εναέρια, δηλαδή τα καλώδια βρίσκονταν σε κολόνες. Αυτό όμως έκανε εύκολη την καταστροφή τους, τόσο στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, όσο και του εμφυλίου πολέμου. Όμως με τα χρήματα του σχεδίου Marshall γίνονται έργα σε ολόκληρη τη χώρα. Πλέον τα καλώδια παίρνουν υπογείως, ώστε σταδιακά να συνδεθούν όλοι με τηλεφωνική γραμμή. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 50, ο ΟΤΕ αυξάνει εκθετικά τις συνδέσεις του. Το 1953 προχωράει η έκδοση του πρώτου τηλεφωνικού καταλόγου σε Αθήνα, Πειραιά και Περίχωρα. Ένα χρόνο αργότερα εκδίδεται για τις επαρχιακές πόλεις. Τη δεκαετία του 60 ξεκινούν τα έργα για την ανάπτυξη υποθαλάσσιων ζεύξεων. Με την ίδρυση του οργανισμού παραδόθηκε στον ΟΤΕ από την κυβέρνηση το πρώτο πλοίο ειδικά προσαρμοσμένο για την πόντιση και συντήρηση τηλεφωνικών καλωδίων. Το ατμοκίνητο πλοίο, που είχε χρησιμοποιηθεί ως ναρκαλιευτικό στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε μεταβαστεί από την Αμερικανική στην Ελληνική κυβέρνηση το 1947, με συμβολικό αντίτιμο 1 δολάριο. Ο ΟΤΕ μετονομάζει το πλοίο σε Θαλής Ομιλίσιος.
Το πλοίο υπηρετεί τις τηλεπικοινωνίες μέχρι το 1983. Το 1991 παραχωρείται στο Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου, ώστε να γίνει πλωτό μουσείο για πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς σκοπούς. Βρίσκεται μέχρι και σήμερα στο Φλίσβο, δίπλα στο Θωρακτό Αβέροφ. Πριν τα χρόνια των Απριλιανών, ο ΟΤΕ προχωρά στην εμπορική εκμετάλλευση των τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων. Λίγο πριν το τέλος της εφταετίας, ξεκινούν οι εργασίες για το θηριώδες κτίριο στο Μαρούσι, που μέχρι και σήμερα δεσπόζει και αποτελεί την καρδιά του ΟΤΕ. Με τα χρόνια, το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων άρχισε να αυξάνεται. Όλο και περισσότερα νοικοκυριά ήθελαν αλλά και μπορούσαν να έχουν τηλεφωνική γραμμή. Οι αιτήσεις γίνονταν κατά χιλιάδες. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα της εποχής, για να βάλει κανείς τηλέφωνο έπρεπε να έχει μπάρμπα στην κορώνη. Αρχές της δεκαετίας του 80 υπήρχαν σχεδόν 2,8 εκατομμύρια συνδρομητές του ΟΤΕ. Μέχρι τα μέσα της ίδιας δεκαετίας, οι εκκρεμούσες αιτήσεις για τηλεφωνική γραμμή ξεπερνούσαν το 1 εκατομμύριο. Έπρεπε να φτάσουμε στις αρχές του 1990 για να αρχίσουν να μειώνονται. Αυτό έγινε γιατί άρχισε η εφαρμογή του επίγοντος προγράμματος ανάπτυξης τηλεπικοινωνιών, ΕΠΑΤ, με έμφαση στην Αττική. Μία από τις σημαντικότερες περιόδους για τη λειτουργία του ΟΤΕ είναι το τέλος του 1995. Το Δεκέμβριο εκείνης της χρονιάς, με το Προεδρικό Διάταγμα 437, το ελληνικό δημόσιο χορηγεί στον ΟΤΕ την ειδική άδεια λειτουργίας δικτύου κινητής τηλεφωνίας ξηράς. Το 1996 ιδρύεται η γνωστή σε όλους μας Κοσμοτέ. Δύο χρόνια μετά, η αγορά του τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα ανοίγει. Ο ΟΤΕ πάβει πλέον να είναι το μονοπόλιο. Το 2007, ο όμιλος Marfin Investment αποκτάει το 20% του ΟΤΕ. Ένα χρόνο μετά, το Μάρτιο του 2008, η Marfin πουλάει το ποσοστό της στην Deutsche Telekom, κερδίζοντας το περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ. Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Deutsche Telekom, από τον Νοέμβριο του 2008 κατέχουν ο καθένας από το 25% συν μία μετοχή του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ. Μέχρι τον Ιούλιο του 2011, το δημόσιο είχε ξεπουλήσει πάνω από τις μισές μετοχές που είχε στην κατοχή του, ενώ η Deutsche Telekom είχε ανεβάσει σημαντικά το ποσοστό της. Πλέον οι Γερμανοί έχουν το 40% και το δημόσιο το 10%. Το Φεβρουάριο του 2018, το Taiped ανακοινώνει διαγωνισμό για την πώληση 5% μετοχών του οργανισμού που κατήχει το ελληνικό κράτος. Ο διαγωνισμός λήγει ένα μήνα αργότερα, στα μέσα Μαρτίου, χωρίς κανένα ενδιαφερόμενο. Την ίδια ημέρα της λήξης του διαγωνισμού, το Taiped έστειλε επιστολή στην Deutsche Telekom, με πρόταση εξαγοράς των μετοχών έναντι 284 εκατομμυρίων ευρώ, με προθεσμία 30 εργάσιμων ημερών. Τελικά, η εξαγορά ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2018, μέσω του χρηματιστηρίου. Ουσιαστικά, ο όμιλος της Deutsche Telekom από το 2008 έως το 2018 απέκτησε το 45% του ΟΤΕ, ξοδεύοντας περίπου 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Από το 2020 μέχρι σήμερα και με τις αυξημένες ταμιακές ροές του ΟΤΕ, η Deutsche Telekom απέκτησε περίπου 56 εκατομμύρια διαθέσιμες μετοχές και τις διέγραψε. Έτσι, χωρίς η Deutsche Telekom να ξοδέψει δικά της κεφάλαια ή να αναγκαστεί να κάνει δημόσια προσφορά, αύξησε το ποσοστό της. Ο γερμανικός κολοσσός τηλεπικοινωνιών κατέχει σήμερα το πλειοψηφικό πακέτο του ΟΤΕ. Στο τέλος του 2023 είχε το 53,01% των μετοχών. Το ελληνικό δημόσιο είχε μόλις το 1,16% των μετοχών. Ο ΟΤΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα. Αποτελεί μία από τις τρεις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στο χρηματιστήριο Αθηνών βάσει της κεφαλαιοποίησης αγοράς. Επίσης, οι μετοχές διαπραγματεύονται και στο Διεθνές Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Ο όμιλος ΟΤΕ απασχολεί περίπου 13.000 εργαζόμενους στην Ελλάδα και περίπου 20.000 συνολικά. Αν ενδιαφέρεσαι και εσύ να επενδύσεις στον ΟΤΕ στην Ελλάδα ή το Λονδίνο ή σε άλλους κολοσσούς των επικοινωνιών στα μεγαλύτερα διεθνή χρηματιστήρια, ο ευκολότερος τρόπος για να το κάνεις είναι με έναν δωρεάν λογαριασμό στη Freedom 24. Στον προσωπικό μου λογαριασμό της Freedom 24 προτιμώ και επενδύω σε ETFs που ακολουθούν το δείκτη S&P 500. Συγκεκριμένα το Vanguard S&P 500 για δολάρια με σύμβολο VUAA και το iShares S&P 500 για ευρώ με σύμβολο SXR8. Αν πάλι προτιμάς να αγνοήσεις τα χρηματιστήρια και την αστάθειά τους ή θέλεις να αφιερώσεις λίγο χρόνο για να αναλύσεις καλύτερα την αγορά, αξίζει να ρίξεις μια ματιά στο λογαριασμό D. Πλέον, ο λογαριασμός D προσφέρει επιτόκιο 3,89% για καταθέσεις σε ευρώ, βασισμένο στο κειμενόμενο επιτόκιο του δείχτη Euribor,
και 5,31% για καταθέσεις σε δολάρια, βασισμένο στο κειμενόμενο επιτόκιο του δείκτη όφρου. Και έχουμε πάντοτε πλήρη πρόσβαση στα χρήματά μας. Επιπλέον, τα νέα αποταμιευτικά προγράμματα έχουν επίσης επιλογές για προθεσμικές καταθέσεις 3, 6 ή 12 μηνών με υψηλότερο επιτόκιο, έως 6,42% για τα ευρώ και 8,76% για τα δολάρια. Θα έχω όλες τις λεπτομέρειες και το στέλνω για να ανοίξει το λογαριασμό σου στη Freedom 24 στην περιγραφή και το πρώτο σχόλιο. Χρησιμοποιώντας το δικό μας σύνδεσμο τη δωρεάν εγγραφή σου, θα έχεις ένα μοναδικό extra bonus. Ο όμιλος ΟΤΕ προσφέρει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών. Σταθερή, κινητή τηλεφωνία και βεζονικές υπηρεσίες, συνδρομητική τηλεόραση και ολοκληρωμένες λύσεις ICT. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στους τομείς των ναυτιλιακών επικοινωνιών, των ακινήτων και της εκπαίδευσης. Εκτός Ελλάδος, δραστηριοποιείται στην αγορά τηλεπικοινωνίας της Ρουμανίας. Εκεί προσφέρει υπηρεσίες σταθερών κινητών επικοινωνιών καθώς και τηλεόρασης. Ο ΤΕ διαθέτει σημαντική ακίνητη περιουσία. Βάσει τη εκτίμηση που έκανε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος το έτος 2022, η εμπορική αξία των ακινήτων ΟΤΕ ανέρχεται στα 1,06 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα ακίνητα αυτά διαχειρίζεται η θυγατρική ΟΤΕ Estate. Ειδικότερα, η περιουσία της εταιρείας περιλαμβάνει 2.289 οικόπεδα συνολικής επιφάνειας 9,2 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων. Σε αυτά έχουν αναγερθεί 2.660 κτίρια συνολικής δομημένης επιφάνειας 1,14 εκατομμύρια τετραγωνικών μέτρων. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε βρεθεί σε κάποια από τα κτίρια του ΟΤΕ. Όμως, το πρώτο που μας έρχεται στο μυαλό είναι το επιβλητικό Μέγαρο στο Μαρούσι. Το Μέγαρο του ΟΤΕ. Στα μέσα της δεκαετίας του 60, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ αποφάσισε να στεγάσει όλες τις διάσπαρτες υπηρεσίες του οργανισμού σε ένα κτίριο. Σε ένα εντυπωσιακό επιβλητικό κτίριο. Ο διαγωνισμός για την κατασκευή του διενεργήθηκε σε δύο φάσεις. Η πρώτη, με ελεύθερη συμμετοχή, έληξε στις 4 Νοεμβρίου του 1970 και προκρίθηκαν 12 ομάδες σε σύνολο 28. Η επόμενη φάση έληξε στις 23 Απριλίου του 1971. Μία οκταμελής επιτροπή επιστημόνων ανέλαβε να επιλέξει την καλύτερη πρόταση. Η εκπόνηση της μελέτης για την ανέγερση του διοικητικού μεγάρου ανατέθηκε στην ομάδα των αρχιτεκτόνων Πλάτωνα Μασέλου, Γρηγόρη Μαυρομάτη και Δημήτρη Νάκου. Η πρόταση τους προέβλεπε πολυόροφο κτίριο σχήματος αστέρωσον κατόψη. Το Μέγαρο του ΟΤΕ ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1974. Σε ένα οικόπεδο εμβαδού 52 στρεμμάτων σχεδίασαν κτίριο συνολικής δόμησης κάτι λιγότερο από 65.000 τετραγωνικών μέτρων. Τα έντυπα της εποχής αποκάλυψαν το εγχείρημα ουρανοξύστη. Χρειάστηκαν πολλά χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί και να φιλοξενήσει τελικά τις υπηρεσίες του οργανισμού. Τελικά λειτουργήσε τη δεκαετία του 80. Στο τέλος της δεκαετίας του 2010 αποφασίστηκε η ριζική ανακαίνιση του Μεγάρου του ΟΤΕ. Σκοπός της ήταν να σταματήσει η εταιρεία να μισθώνει το κτίριο Καρελά στην Παιανία επί της Αττικής Οδού. Από τη μη καταβολή ενοικίου και λειτουργικών εξόδων, ο ΟΤΕ θα εξοικονομεί 13 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το έργο της ανακαίνησης ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020 από τη θυγατρική του ομίλου ΟΤΕ Estate. Περιλαμβάνει συνολικά 36 πτέρυγες συνολικής επιφάνειας 45.600 τετραγωνικών μέτρων. Με την ολοκλήρωση της ανακαίνησης, που αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2024, το κτίριο θα στεγάζει 4.200 εργαζόμενους. Παράλληλα, θα λάβει τις διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις LEED και WELL Building Standard. Το συνολικό κόστος για την ανακαίνιση διαμορφώθηκε στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Το αμυγός κατασκευαστικό κόστος ήταν περίπου 45 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι ξοδεύτηκαν περίπου 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Πλέον, κάτω από το λογότυπο του ΟΤΕ στο διοικητικό Μέγαρο του Μαρουσίου, έχει τοποθετηθεί το TAF της Deutsche Telekom. Αυτό έγινε στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του ομίλου και την ενοποίηση όλων των υπηρεσιών σε ένα νέο brand. Εκείνη της Κοσμοτέ. Έτσι, ο όμιλος επιχειρεί να εκμεταλλευτεί την εχώρια δύναμη του brand της Κοσμοτέ και τη διεθνή αναγνωρισιμότητα του TAF της Deutsche Telekom. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο όμιλος Deutsche Telekom καταγράφει 245 εκατομμύρια πελάτες κινητής τηλεφωνίας, 25 εκατομμύρια συνδέσεις σταθερής και 21 εκατομμύρια ευρυζωνικές συνδέσεις. Σύμφωνα με τη μελέτη Brand Finance Global 500, η Deutsche Telekom έχει αναδεχθεί ως το brand
με τη μεγαλύτερη αξία στην Ευρώπη, στα 63 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι με μεγάλη διαφορά στην κορυφή των τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη και στην 10η θέση στον κόσμο. Αποτελούμε μέλος του ομίλου Deutsche Telekom, ενός εκ των κορυφαίων ομίλων τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως, με το νούμερο 1 brand στην Ευρώπη, το brand TAF. Ήρθε η στιγμή να αξιοποιήσουμε αυτό το brand, ενσωματώνοντας σταδιακά το σήμα TAF στις επικοινωνίες μας. Αξιοποιώντας τη δύναμη της μάρκας Κοσμοτέ στην εγχώρια χώρα και ένα εμπορικό σήμα που αναγνωρίζουν εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως, θα ενισχύσουμε περαιτέρω τη θέση μας. Αυτά δήλωσε στους μετόχους ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ. Ο Μιχάλης Τσαμάζ. Ο μετασχηματισμός του ΟΤΕ ξεκίνησε επί της προεδρίας του Παναγή Βουρλούμη. Ο Βουρλούμης υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ από το 2004 έως το 2010. Στη θητεία του συντελέστηκε σημαντικότερη πρόοδος σε όλα τα επίπεδα. Όμως, ο ΟΤΕ, ως πρώην κρατικό μονοπόλιο, κουβαλούσε ακόμη βαριές δομές και διαδικασίες, πολύ ψηλό κόστος και έλλειψη ανταγωνιστικότητας. Το Νοέμβριο του 2010, τα ενία του ομίλου παίρνει ο Μιχάλης Τσαμάζ. Η ανάληψη των καθηκόντων του συνέπεσε με την οικονομική κρίση. Η κρίση επέτεινε τα προβλήματα του ΟΤΕ και ιδιαίτερα εκείνη του υψηλού δανεισμού. Ο Τσαμάζ διακρινόταν στη διαχείριση των stakeholders. Κατάφερε να πείσει μετόχους, εργαζόμενους αλλά και όσους άλλους είχαν συμφέρον από τις δραστηριότητες του ομίλου να πιστέψουν στο όραμά του. Υπό τη διοίκηση του Τσαμάζ, ο όμιλος ΟΤΕ εξηγαίνεται οικονομικά του. Δημιούργησε νέες πηγές εσόδων και μετασχηματίστηκε σε μία σύγχρονη εταιρεία τεχνολογίας με την Κοσμοτέ ως ενιαία εμπορική μάρκα για τα προϊόντα του ομίλου. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Τσαμάζ, ο ΟΤΕ έγινε ο μεγαλύτερος επενδυτής σε δίκτυα νέας γενιάς και τεχνολογικές υποδομές στην Ελλάδα. Έπειτα από 13 χρόνια με τον Μιχάλη Τσαμάζ στο τιμόνι, ο ΟΤΕ είναι σε θέση να διατηρήσει την ηγετική του θέση στην αγορά για τα επόμενα χρόνια. Αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας της χώρας. Κατέχει ηγετική θέση σε όλους τους βασικούς τομείς των τηλεπικοινωνιών. Σταθερή, κινητή, συνδρομητική τηλεόραση και ICT. Δημιουργεί τις δικτυακές και τεχνολογικές υποδομές των επόμενων δεκαετιών, επεκτείνοντας τις οπτικές ίνες και το 5G σε όλη την επικράτεια. Την ίδια στιγμή είναι συνεργάτης επιλογής για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε έργα τεχνολογίας που συμβάλλουν στην ψηφιακοποίησή τους. Ναι, αν αναρωτιέστε, η λέξη ψηφιακοποίηση είναι αληθινή. Είναι η απόδοση στα ελληνικά του digitalization, δηλαδή η μετατροπή αναλογικών πληροφοριών σε ψηφιακή μορφή. Συνολικά, ο ΟΤΕ αποτελεί μία από τις πιο χρηματοοικονομικά υγιείς εταιρείες του κλάδου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Με την απόλυτη στήριξη του Μιχάλη Τσαμάζ, η κοινωνική συνεισφορά του ομίλου ΟΤΕ έχει ξεπεράσει τα 42 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 11 χρόνια. Ξεχωρίζουν ο εξοπλισμός 22 τμήματων επιγόντων περιστατικών που φιλοξενούν 100.000 παιδιά ετησίως, η στήριξη 814 υποτρόφων, η διάδοση της εκπαιδευτικής ρομποτικής για πάνω από 265.000 παιδιά και δασκάλους και η ενίσχυση του λιμενικού σώματος και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Μιχάλης Τσαμάζ ανακοίνωσε πως θα αφήσει το τιμόν του ΟΤΕ στο τέλος Ιουνίου του 2024, όπου λύγει και το συμβόλαιό του. Στη θητεία του, ο οργανισμός μετασχηματίστηκε από ένα πρώην κρατικό μονοπόλιο γεμάτο βαρύδια του παρελθόντος σε μία κορυφαία εταιρεία που συνεισφέρει στο 2,7% του ΑΕΠ. Τη θέση του Τσαμάζ θα αναλάβει ο Κώστας Νεμπής. Ο Κώστας Νεμπής θήτευσε κοντά στον Τσαμάζ. Κατήχε τη θέση του Chief Commercial Officer Consumer Segment στον όμιλο ΟΤΕ και τη θέση του Marketing Director στην Κοσμοτέ ΑΕ. Έπειτα μεταπήδησε στην Deutsche Telekom. Από τον Απρίλιο του 2019 είναι Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της Χρβάτσκι Telekom, θυγατρικής της Deutsche Telekom στην Κροατία. Από τη θέση αυτή κατάφερε την ανάκαμψη της εταιρείας. Πέτυχε ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα επιταχύνοντας την ανάπτυξη. Παράλληλα, υπερασπίστηκε την ηγετική της θέση στην αγορά με τις μεγαλύτερες επενδύσεις σε γιγαμπίτ υποδομές και ψηφιακές λύσεις. Ο Κώστας Νεμπής θα πάρει στα χέρια του την τύχη του ομίλου ΟΤΕ την 1η Ιουλίου του 2024. Η Κοσμοτέ. Ο όμιλος ΟΤΕ εισήλθε τρίτος στην αγορά κινητής τηλεφωνίας πίσω από τις Τελεστέτ και Πάναφων. Τον Οκτώβριο του 1997
ίδρυσε την εταιρεία με το πιασάρικο όνομα Κυψελοειδές Λειτουργικό Σύστημα Κινητών Τηλεπικοινωνιών ΑΕ. Τον Απρίλιο του 1998 προστίθεται ο διακριτικός τίτλος Κοσμοτέ. Τον Ιούλιο του 1999 η εταιρεία μετατράπηκε στην Κοσμοτέ Κινητές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ, την επωνυμία που διατηρεί έως σήμερα. Στα τέλη του προηγούμενου αιώνα, η Κοσμοτέ έσπασε το φράγμα του ενός εκατομμυρίου χρηστών. Κομβική σημασία ήταν η επέκτασή της εκτός Ελλάδας. Το 2005 εξαγόρασε την Global της Βουλγαρίας και την Κοσμοφών της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας. Ένα χρόνο αργότερα πραγματοποίησε την εξαγορά της αλυσίδας Γερμανός. Η κίνηση αυτή άλλαξε τις ισορροπίες τόσο στην Ελλάδα όσο και σε βαλκανικές αγορές που είχε παρουσία η αλυσίδα. Πλέον το σήμα Κοσμοτέ είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στην ελληνική αγορά. Τον Οκτώβριο του 2015 έγινε και παραμένει ακόμη και σήμερα το βασικό μπραντ του ομίλου ΟΤΕ. Η συγχώνευση ΟΤΕ Κοσμοτέ. Τον Οκτώβριο του 2023 το Διοικητικό Συμβουλίο του ΟΤΕ ενέκρινε το σχέδιο συγχώνευσης του ΟΤΕ με την Κοσμοτέ. Αυτό θα συμβεί με την απορρόφηση της Κοσμοτέ ΑΕ από τον ΟΤΕ. Με δεδομένο πως ο ΟΤΕ διαθέτει το 100% των μετοχών της Κοσμοτέ, δεν θα αυξηθεί το μετοχικό του κεφάλαιο. Η Κοσμοτέ θα ενοποιηθεί πλήρως στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ομίλου ΟΤΕ. Δεν θα έχει καμία επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα του ΟΤΕ, καθώς ήδη ενοποιείται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του οργανισμού. Η λειτουργική ενοποίηση των δύο εταιριών έχει δρομολογηθεί από καιρό. Το Μάρτιο του 2023 υπεγράφει η Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ΕΣΕΕ. Σε αυτή εξισώθηκαν μισθολογικά οι εργαζόμενοι των δύο επιχειρήσεων και απέκτησαν κοινά εργασιακά δικαιώματα. Με τη συγχώνευση των ΟΤΕ και Κοσμοτέ θα παραμείνουν τρεις ξεχωριστές θεατρικές. Η Κοσμοτέ Technical Services, η Κοσμοτέ E-Value και η Γερμανός. Η Κοσμοτέ Technical Services περιλαμβάνει το τεχνικό προσωπικό του ομίλου, με περίπου 3.300 εργαζόμενους. Η Κοσμοτέ E-Value, που λειτουργεί τα τηλεφωνικά κέντρα του ΟΤΕ, απασχολεί γύρω στα 2.000 άτομα. Τέλος, η Γερμανός απασχολεί πάνω από 1.000 εργαζόμενους που στελεχώνουν τα καταστήματα Γερμανός και Κοσμοτέ. Το σκάνδαλο Siemens. Στελέχη του ΟΤΕ υπήρξαν πρωταγωνιστές ενός από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Το 1997 υπεγράφει η σύμβαση 8002 μεταξύ του ΟΤΕ και της Siemens. Η Siemens παραδέχτηκε ότι δωροδόκησε πολιτικούς γιατί βοηθούσε να κερδίσει εκείνη τη σύμβαση. Η σύμβαση αφορούσε την ψηφιοποίηση του δικτύου του ΟΤΕ με εξοπλισμό αγορασμένο από τη γερμανική εταιρεία. Το σκάνδαλο Siemens αφορά περισσότερο πολιτικά πρόσωπα. Όμως έδειξε πως ο ΟΤΕ παρέμενε ένας οργανισμός με τις παθογένειες του δημοσίου ριζωμένες μέσα του. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Siemens διατηρούσε ειδικούς λογαριασμούς, τα λεγόμενα μαύρα ταμεία. Από αυτούς, λάδωνε αξιωματούχους και πολιτικούς διαφόρων χωρών προκειμένου να την ευνοήσουν στην ανάληψη έργων. Στην Ελλάδα είναι δύσκολο να βρεις διεφθαρμένα στελέχη εταιριών ή πολιτικούς. Αλλά η Siemens δεν το έβαλε κάτω και τα κατάφερε. Και φυσικά, σαν καλή γερμανική εταιρεία, κατάγραφε τα πάντα. Ακόμα και τις μίζες. Μετά από έρευνα των ελβετικών αρχών το 2006, εντοπίστηκαν 42 εκατομμύρια ευρώ από τα μαύρα ταμεία που κατευθύνθηκαν προς τέλεχος της Siemens Ελλάς. Με τα χρήματα αυτά δωροδοκήθηκαν πολιτικοί, στελέχη της Siemens και του ΟΤΕ. Το Μάρτιο του 2017, ο πρώην πρόεδρος του ΟΤΕ, Παναγής Βουρλούμης, κατέθεσε στη δίκη της πολύκρωτης υπόθεσης. Ανέφερε πως σύμφωνα με το πρώην στέλεχος της Siemens, Reinhard Sikacek, είχαν δωροδοκηθεί 50 με 75 στελέχη του ΟΤΕ. Πρωτόδικα καταδικάστηκαν τα πρώην στελέχη του ΟΤΕ. Γιώργος Καρπέλης, 15 έτη. Νικόλαος Νίντος, 10 έτη. Γιώργος Αργυρόπουλος, 14 έτη. Δημήτρης Κουβάτσος, 14 έτη. Παναγιώτης Νικάκης, 13 έτη. Όμως, τον Ιούλιο του 19, ο ποινικός κώδικας άλλαξε και η δωροδοκία μετατράπηκε σε πλημέλημα. Έτσι, τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, οι ποινές των στελεχών του ΟΤΕ έπαψαν λόγω παραγραφής, ενώ αθωώθηκαν για άλλα αδικήματα. Οι διαδρομές των χρημάτων βρέθηκαν. Τα στελέχη της Siemens παραδέχτηκαν πως δωροδοκούσαν πολιτικούς και στελέχη εταιριών. Κάποιοι πολιτικοί παραδέχτηκαν πως πήραν μέρος των χρημάτων. Η Siemens ήρθε σε εξοδικαστικό συμβιβασμό με το ελληνικό δημόσιο, παραδεχόμενη την ενοχή της. Η κατάληξη γνωστή. Όλοι αθώοι. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα που σίγουρα αξίζει να αναλυθεί σε δικό του βίντεο. Εσάς, ποια είναι η άποψή σας?
Γνωρίζατε την ιστορία του ΟΤΕ? Είστε συνδρομητής του ΟΤΕ? Είστε αρνητές από την εποχή του dial-up internet που επειδή χρέωνε μία αστική μονάδα την ώρα είχαν παραπεί στο λογότυπο να γράφει ποτέ? Πείτε μας στα σχόλια. Όπως και να έχει, αυτή χρονιά μην αφήσει τον πληθωρισμό να φάει τις καταθέσεις σου. Ρίξε μία ματιά στο λογαριασμό D της Freedom24. Μπορείς να κάνεις τη δωρεάν εγγραφή σου μέσα σε λίγα μόνο λεπτά με την ταυτότητά σου και ένα λογαριασμό στο όνομά σου. Και, ακόμα καλύτερα, θα έχεις ένα μοναδικό έξτρα μπόνους αν κάνεις την εγγραφή σου από το link στην περιγραφή. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο, από φτωχός μικροπολιτής που συνεισέφερε στο εισόδημα της οικογένειάς του, έγινε ένας από τους μεγαλύτερους σύγχρονους παίχτες στο NBA. Και παράλληλα, έχει δημιουργήσει μια επιχειρηματική και επενδυτική αυτοκρατορία. Δείτε την ιστορία του που μοιάζει με παραμύθι. Είμαι ο Σία της χρονιάς και θα τα πούμε μέσα.